Πρώτος-πρώτος ο Γιώργος ο Χαρίσης. Ο Γιώργος ο Χαρίσης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο καθηγητής της ιατρικής, της παιδοχειρουργικής, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου και διευθυντής της παιδοχειρουργικής κλινικής. Κύριε Χαρίση, καλώς ορίσατε. Κύριε Βιτόρε, δεν θέλω να σας ευχαριστήσω πρώτον γιατί με καλέσατε. Δεύτερον, δεν θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί επιτελείτε ένα έργο μαζεύοντας αυτές τις μαντινάδες που είναι οι ρίζες της παράδοσής μας. Δεν θέλω να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει, όχι για εκατοντάδες, για χιλιάδες κόσμο. Θα θέλω επιτέλους μετά περίπου 20 χρόνια να σας ευχαριστήσω γιατί έχετε κάνει για μένα και για την παιδοχειρουργική που με στηρίξατε με μεγάλη αγάπη. Ερχόσασταν κάθε μέρα να δείτε τα παιδιά, να δείτε πώς προχωράμε και αν υπάρχει παιδοχειρουργική σήμερα αυτό οφείλεται σε εσάς. Και αυτό είναι το ευχαριστώ. Όλα τα άλλα μπαίνουν μέσα σε αυτό και σας ευχαριστώ δημόσια πάρα πολύ γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχε το 86, δεν θα ξεκινούσε η παιδοχειρουργική. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Είστε υπερβολικός. Θα ξαναγυρίσω όμως σε αυτά που είπατε σε λίγο. Εγώ θέλω απλά να ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ και να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που θα χαρούν που θα σας δουν εδώ. Ένας από αυτούς είναι η μάνα μου, ένας άλλος είναι η γυναίκα μου και ένας άλλος, δύο άλλοι είναι τα παιδιά μου. Που το μένα ένα έχετε χειρουργήσει, στην δε άλλη έχετε σταθεί πάντα κοντά. Δεύτερος καλεσμένος για απόψε, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ένας επιχειρηματίας από το Ηράκλειο που δεν ασχολήθηκε με αυτό που έπρεπε να ασχοληθεί και ασχολήθηκε με τις εξατμίσεις. Είναι ο Γιάννης ο Σαρτζετάκης. Γιάννη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε και είμαι πρόθυμος να αποδείξω πολλά πράγματα στην κριτική μουσική. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τον άκουσα χθες στο Κυπαρίσι, στο σπίτι μου. Εκείνος με πήρε. Εγώ δεν τον ήξερα καν ότι υπήρχε σαν καλλιτέχνης. Τον ήξερα από τον Βενιζέλιο που ερχόταν πολλές φορές για να του υπογράψω κάποιες επιταγές γιατί το νοσοκομείο είχε δοσοληψίες μαζί του. Δεν ήξερα ότι ήταν καλλιτέχνης. Και θα δείτε τώρα ένα τρομερό ταλέντο που έμεινε στην αφάνεια, που χάθηκε. Ευτυχώς είναι καιρός ακόμα να αφήσει τη σφραγίδα του πάνω στα μουσικά μας πράγματα. Και τρίτος, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος που αγαπώ επίσης πάρα πολύ, ένας άνθρωπος ανέκδοτα και ιστορίες του οποίου έλεγα εδώ και καιρούς, είναι ο φίλος μου ο Αριστίδης, ο Γιώργος Αντωνάκης. Αριστίδη, καλώς όρισες. Καλώς σας ήρθα, κύριε Γιώργο. Σε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου και έχω να σου πω ότι χωρίς εσένα, μπορεί να φαίνεται υπερβολικό αυτό, αλλά χωρίς εσένα η κριτική παράδοση ίσως είχε βουλιάσει. Ενώ τώρα έχει πάρει. Και εσύ είσαι υπερβολικός. Να πω, κυρίες και κύριοι, για αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ και ο κύριος Χαρίσης που ζούμε στα νοσοκομεία έχουν δει τα μάτια μας απίθανα πράγματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευτυχής πρέπει να είναι ένας άνθρωπος όταν έχει την υγειά του. Πόσο ευτυχής πρέπει να είναι ένας άνθρωπος όταν τα παιδιά του είναι καλά. Πόσο ευτυχής πρέπει να είναι όταν δεν ταλαιπωρείται από προβλήματα υγείας. Ενώ ήμασταν φίλοι με τον Γιώργο Αντωνάκη, κάποια στιγμή στην ζωή του μπήκε με φοβερή επέλαση η λευχαιμία. Τον καθήλωσε. Ήρθε στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο, όπου οι γιατροί, οι αιματολόγοι, δώσανε μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, γιατί ήταν καλπάζουσα η λευχαιμία. Και ενώ την κατάπιε στην κυριολεξία, ενώ την καθήλωσε, ενώ την διέλυσε, δείχνοντας μια φοβερή δύναμη ψυχής και σώματος, πάνω εκεί, κυρίες και κύριοι, ήρθε να βρει την δικαίωσή του αυτό που λέγανε οι παλιοί μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Ελέγανε χίλια καλό στο το κακό, σαν είναι μοναχόντου. Πάνω εκεί, λοιπόν, σε αυτό το κακό, ήρθε ένα τρομερά πιο μεγάλο κακό, το άγγελμα του θανάτου του γιού του. Ο Αριστίδης ο Γιώργος Αντωνάκης είχε ένα γιο που θα τον ζήλευαν πολύ. Ένα παλικάρι που έτρεχε κάθε φορά. Και δεν θα ξεχάσω μια φορά με ένα φορτηγό μεγάλο στο Αρκαλοκόρι,
όταν τον ειδοποιούν ότι ο πατέρας του είναι στο νοσοκομείο. Παράτησε το φορτηγό και με το πρώτο ταξί βρέθηκε δίπλα στον πατέρα του. Αυτός ο άνθρωπος που είχε έρωτα με την οικογένειά του, με το σπίτι του και έρωτα επίσης με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, σε μια στροφή έξω από το σπίτι, σε ένα αγώνα ταχύτητας, δελάπαρε και σκοτώθηκε. Και το μήνυμα του ήρθε του Αριστίδη μέσα στο νοσοκομείο. Και σήμερα τον φώναξα εδώ και γιατί έχει μια θαυμάσια συλλογή από ποίηματα αλλά και μαντινάδες, τα οποία έχουν την αξία τους, αλλά γιατί είμαι σίγουρος πως θα δώσει πολύ κουράγιο. Και πιστέψτε με, υπάρχει πολλής κόσμος που πονάει. Πολλής κόσμος που χάνει τα παιδιά του. Και θα ήθελα σε αυτό να ακούσω δύο λόγια από τον καθηγητή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το γονιός να θάβει το παιδί του. Όσοι το έχουν βιώσει, δεν μπορούν να μας μεταφέρουν την ψυχική αυτή κατάσταση που βρίσκεται ο γονιός. Και αυτό το είναι, ο πατέρας μου ήταν πολύ λιγομίλητος υπηρώτης, που ένα από τα πράγματα έλεγε πώς είναι δυνατόν ένας γονιός να χάνει το παιδί του. Ήταν ένα από τα χειρότερα πράγματα. Από τα χειρότερα πράγματα. Δεν υπάρχει, νομίζω χειρότερο και δεν υπάρχει μεγαλύτερο βάρος. Αυτό το βάρος μεταφέρεται και στους φόβους των γονιών όταν μας φέρνουν το παιδί. Και θέλω να πω ότι το μόνο που μου βγαίνει εκείνη τη στιγμή είναι να πω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι μαζί, ιδιαίτερα στην αρρώστια. Και στον πόνο τον πολύ, εκεί χρειάζεται η παλικαριά. Ο Αριστίδης το απέδειξε, εμείς οι γιατροί δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά ένα μέσο. Ο καθένας κάνει καλά τον εαυτό του. Το σώμα μας, ο εαυτός μας, μας θεραπεύει. Εμείς οι γιατροί είμαστε ένα μέσο που βοηθάμε τον άνθρωπο να γίνει καλά. Βέβαια, ένας βίος θάνατος δεν είναι ένας βίος θάνατος. Αλλά πρέπει στην αρρώστια να είμαστε αισιόδοξοι. Και νομίζω ότι και εμείς οι γιατροί, αν δεν ήμασταν αισιόδοξοι, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα ξανάρθω στα της ιατρικής, θα μιλήσουμε για την παιδοχειρουργική, γιατί θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά να αρχίσουμε να λέμε για πόσα πράγματα μπορεί να είμαστε περήφανοι στην Κρήτη. Και όμως δεν το κάνουμε. Δεν λέμε την καλή κουβέντα. Όλο κακομοιριά. Όχι τούτο, όχι το άλλο. Φαγωμάρα, μιζέρια, εσωστρέφεια. Ενώ είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να μας κάνουν υπερήφανους. Ένα από αυτά είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κρήτης, είναι οι σχολές του, οι κλινικές του και μία από αυτές η παιδοχειρουργική. Και το Βενιζέλιο, βέβαια. Δεν θα ξεχάσω. Και το Βενιζέλιο. Βεβαίως και το Βενιζέλιο. Δεν θα ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, δεν θα ξεχάσω ποτέ, όταν δεν υπήρχε το Πανεπιστημιακό και όταν στο Βενιζέλιο δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Και τότε τα παιδιά, ας είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, πολλές φορές με ειδοποιούσαν από το νοσοκομείο να τρέξω και έπρεπε να πέσω απάνω στον Γιώργο τον Χαρίση όταν ήταν παιδιά. Να σου φέρουν ένα παιδί χτυπημένο, να μην πετάνε αεροπλάνα, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα και να είμαστε δέσμοι. Αλλά πολλές φορές ερχόταν νύχτες, βράδια, μεσημέρια στο νοσοκομείο εκτός ωραρίου για να βοηθήσει παιδιά να φύγουν στην Αθήνα. Σήμερα αυτό κόπηκε. Ήταν μια μεγάλη κατάκτηση για τον τόπο μας και θα πρέπει να είμαστε όλοι να το πανηγυρίζουμε.